Οι εξελίξεις στην καρδιολογία έχουν μειώσει σημαντικά τη θνητότητα και έχουν προσθέσει χρόνια ζωής. Είναι η ειδικότητα που έχει προσθέσει τα περισσότερα χρόνια ζωής στο γενικό πληθυσμό. Τα νέα δεδομένα στην επιστήμη της καρδιολογίας συνδυαστικά με την εκπαίδευση των γιατρών της περιφέρειας ώστε να αντιμετωπίζονται σε άμεσο χρόνο και με ακρίβεια σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με καρδιολογικές παθήσεις ήταν μερικές μόνο από τις θεματικές του πρώτου Περιφερειακού Συνεδρίου Καρδιολογίας που διεξήχθη στο Ρέθυμνο από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν τις εξελίξεις στον τομέα των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων, της καρδιακής ανεπάρκειας, της διαδερμικής αντιμετώπισης των βαλβιδοπαθιών και της φαρμακευτικής και επεμβατικής αντιμετώπισης των αρρυθμιών. Έχουμε μπει στο επεμβατικό σημείο της καρδιολογίας, δηλαδή εμείς σαν καρδιολόγοι μπορούμε να διορθώνουμε τη στεφανία νόσο με τα μπαλονάκια αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, ακούει ο απλός άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει στο επόμενο στάδιο να διορθώνουμε και τις βαλβίδες. Η καρδιολογία έχει φτάσει αυτή τη στιγμή δηλαδή σε ένα στάδιο που μέσω των επεμβάσεων προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε θεραπεία των καρδιολογικών παθήσεων χωρίς να επεμβαίνει χειρουργός. Είναι πολύ σημαντικό για μας και το λέω και σαν καρδιολόγος, τους γιατρούς της περιφέρειας που ζούμε και εργαζόμαστε στην περιφέρεια, να έχουμε πρόσβαση, να έχουμε πληροφόρηση, να έχουμε συζήτηση πάνω στα θέματα της ειδικότητάς μας, να ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις και να οργανώνουμε τη δράση μας ό,τι αφορά την παρέμβασή μας στην κοινότητα. Στις μέρες μας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο πληθυσμός έχει ταρακουνηθεί για τα καλά, κυρίως εξαιτίας των ευνίδιων θανάτων, στρέφοντας έτσι το βλέμμα τους στην πρόληψη, που όμως θα πρέπει να γίνεται πιο συντονισμένα και με ιατρική καθοδήγηση. Οι ευνίδιοι θάνατοι στους νέους σχετίζονται κατά βάση με κληρονομικά νοσήματα, για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει ένα δίκτυο καταγραφής, ενώ ένας ακόμα παράγοντας που οδηγεί στον ξαφνικό θάνατο είναι το οξύ έμφραγμα του καρδίου που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου. Και ενώ πριν από 30 χρόνια η θνητότητα για αυτή την πάθηση ήταν στο 30%, τώρα έχει μειωθεί στο 7% χάρη στα όπλα της καρδιολογίας και φυσικά στην πρόληψη. Αν ελέγξει κανείς όλους τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε καρδιακιακή πάθηση, αποφεύγει τα καρδιακιακά νοσήματα κατά 80%. Ο ένας στους 5 ασθενείς που κάνει οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο γιατί κάνει ευνίδιο θάνατο. Επομένως, είναι ένα θέμα πρόληψης. Και δεύτερον, ένα πρόγραμμα που έχουμε στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι η εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική ανακοπή όλου του γενικού πληθυσμού, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχουμε κάνει πάρα πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, ούτως ώστε να εκπαιδευτούν στην κάρπα. Έχουμε ένα πρόγραμμα κάρπα στα σχολεία. Σε ό,τι αφορά στην Κρήτη, οι σύνεδροι εξήραν τις προσπάθειες και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχονται στα νοσοκομεία του νησιού και ειδικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.